Για να τα βάλουμε σε μια βάση και να δούμε το βίντεο, γιατί τα έχει όλα μέσα το βίντεο. Έχουμε τον Γιώργο τον Ψιλούρη που παρέμεινε στον Greek Idol. Παρέμεινε στον Greek Idol, ξαναπαντάει και ξαναδιευκρινίζει, γιατί αυτή τη βδομάδα βαρέθηκε να απαντάει, ζήτησε συγγνώμη, πήρε πίσω κάποια πράγματα, τα είπε αρκετές φορές. Απολογήθηκε για ό,τι ήταν να απολογηθεί, ας σταματήσει πια αυτό το πράγμα. Δεν και μάλιστα, και μόνος του είπε, και θα δείτε και στο βίντεο, ότι λέει ότι δεν τραγούδησα καλά. Περίμενα να φύγω. Ό,τι ήταν να εξομολογηθεί το έκανε. Δηλαδή όχι, φτάνει μου πια. Μου άρεσε και αυτό που είπε, ότι ουσιαστικά τις αφίσες δεν την κολλάνε ούτε η δική μου, ούτε η φίλη μου, ούτε κανένας. Τις αφίσες του Ξυλούρη στην Κρήτη τις κολλάει ο Τσακ Νόρις. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον Γιώργο Ξυλούρη, που όλοι περιμέναν να δουν ποια θα είναι η συνέχεια από τις δηλώσεις που είχαν γίνει μέσα στην εβδομάδα. Η ερμηνεία του Michael Stipe τον R.E.M. σε αυτό το κομμάτι αυτό είναι πιο μαλακή. Δεν χρειάζονται αυτές οι φανφάρες και οι κορώνες που έβγαλες εσύ. Εσύ πήρες φόρα και εκτέλεσες το κομμάτι για μένα. Εκτέλεσες, δεν σου άρεσε δηλαδή. Δεν μου άρεσε. Το πυροβόλησε εννοεί. Το πυροβόλησε. Εδώ. Στο δρόμο όμως βλέπω ότι εξελίσσεσαι λίγο επικίνδυνα. Είχαμε πει στην αρχή, όταν βγαίναμε εμείς τώρα οι χαζοί στην τηλεόραση και λέγαμε θέλουμε να τραγουδάει καλά, να είναι εκείνο, να έχει ήθος, να έχει εκείνο, να έχει ψυχή, να έχει καρδιά. Βλέπω λοιπόν τώρα εσύ να βγαίνεις και να λες ότι όταν εγώ σου είπα ότι είτε κολλημένες αφήσεις στην Κρήτη, σημείωσα σαν άνθρωπο διότι πέθεσαμε ότι τις κόλλησες εσύ. Όχι. Προφανώς κατέβηκαν αριανοί και τις κολλήσανε. Καμία σχέση με τη δική σου οικογένεια ή με τους δικούς σου φίλους. Υπάρχει ήδη ένα fan club στην Ελλάδα, όπως έχει ο Ρέμος, η Βύση, η Αλεξίου. Έτσι, υπάρχει ένα fan club που λέει Γιώργος Ξυλούρης, το οποίο από μόνο του βγήκε και έβαλε τις αφήσεις αυτές. Το φαντάζομαι. Σε πιστεύω. Όλοι αυτοί πήγαν στην Κρήτη και κολλήσανε Ξυλούρης. Και σε προσβάλαμε σαν άνθρωπο. Πάμε παρακάτω. Βγαίνει σε μια άλλη εκπομπή τώρα πρωί-πρωί και η γλώσσα είναι όπως που λένε στο χωριό μου, έβγαλε μίγα κόμμα και έβγαλε τον κόσμο όλο. Και λες, εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα που έχει υπάρξει, είμαστε του 8 και αυτοί μας βάζουν 5. Καταρχήν, άμα βάζουμε σε ένα 5, δεν σημαίνει ότι βάζουμε και σε όλο τον κόσμο 5, όπως παίρνει 8, άλλος 9, άλλος 4, άλλος 6. Διαφοροποιείται. Διαφοροποιείται. Είναι γραμμένο το επίπεδο του 5. Αν εσύ είσαι για 8, τότε ας πούμε η Αλεξίου ή η Βύση ή ο Ρέμος για πόσα είναι, για 1500. Για πόσα, για 1600, για 3000. Λοιπόν, κούλαρε, ξαναγύρνα εκεί που ήσουν όταν σε είδαμε σεμνόπαιδι καλό και αυτό το μπλα 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 μπλα, κόφτο. Αν εσύ πιστεύεις ότι έγινε στάρ, άιντε, πήγαινε τώρα μόνος σου να γίνεις. Εντάξει, φυλάκια. Για το σχόλιο που έκανα ότι πιστεύω ότι οι παίκτες είμαστε στο επίπεδο 8 και τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής για το συγκεκριμένο live ήταν στο 5, ήταν η γνώμη μου, καθαρά. Είπες κάτι άλλο, Γιώργο, να σε ρωτήσω, ότι τι? Τα πιο σημαντικά λεφτά είναι τα 3 λεφτά που τραγουδάτε εσείς, σοβαρά? Δεν είπα αυτό, είπα ότι θεωρώ, να σας πω τι είπα. Θεωρώ ότι τα πιο αληθινά λεπτά, αν θέλετε, και συγγνώμη κιόλας που θα εκφραστώ έτσι, σε όλο αυτό που λέγεται τηλεόραση, είναι τα 3 λεπτά που τραγουδάμε. Γιατί αυτή ήταν η γνώμη μου. Ήταν η γνώμη μου. Πώς μιλάς για όλη τηλεόραση? Το ξέρω, κάτι. Το ξέρω. Ήταν... Χειρότερο το κάνεις. Μ' αρέσει που ήταν επιστρέφεις. Η γνώμη μου, μ' αρέσει που επιστρέφεις στη σεμνότητα. Ήταν η γνώμη μου αυτή. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω. Να τον αφήσουμε να μιλήσει τον Γιώργο. Γιώργο. Και προς Θεού, είπα απλά ότι είμαστε οι παίκτες στο επίπεδο 8, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια. Μπορεί να έχω χαμηλά κριτήρια. Είπες είστε οι καλύτεροι ever που υπήρξαν σε παιχνίδι. Αυτό το δανείστηκα από το δελτίο τύπου του Α, από αυτό που λένε οι εκπομπές του Α, από αυτό που πιστεύουν και αρκετοί νομίζω από εδώ. Δεν ήταν κάτι το έβγαλα από το μυαλό μου. Άρα και εσύ, είσαι από τους καλύτερους που υπήρξαν ποτέ σε show. Να σας πω ειλικρινά, όταν μιλούσα, δεν είχα στο μυαλό με εμένα. Είχα άλλα πρόσωπα. Μια συμβουλή γλυκιά τώρα. Μια συμβουλή γλυκιά. Μην μασάς με την κάμερα. Άμα τη βλέπεις, κάνε και λίγο έτσι. Κάντο. Είναι η κάμερα, είναι μεγάλη εκδιδόμενη γυναίκα. Άστι, Γιώργο μου, ότι όταν είσαι η ηλικία που είσαι και όταν ξεκινάς κάτι και όταν θες να κάνεις κάτι, να είσαι σεμνός. Δεν βλάπτει. Δεν είσαι από τους καλύτερους που βγήκαν. Σου το υπογράφω. Λίγο
ανάποδα ήταν απόψη τα πράγματα για τον Γιώργο, κύριε Καπετανίδη. Μακάρι να ήμουν σε άλλο στούντιο για να μην άκουγα αυτή την ερμηνεία που είχε σήμερα ο Γιώργος. Oh. Μετά από αυτή την ερμηνεία, μου αρέσει που βγαίνει στις εκπομπές και κάνει και παράπονα, ότι σε αδικούμε. Αν ο Χατζηγιάννης τώρα αυτή τη στιγμή έβλεπε την εμφάνισή σου, σίγουρα θα ανατρίχιαζε. Με άλλα λόγια. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Κυρία Κοκκίνο. Γενικότερα, νιώθω άβολα. Νιώθεις άβολα. Είναι η πρώτη φορά, αλήθεια, που αυτή η σκηνή με κάνει να νιώθω πολύ αμηχανά και άβολα. Ήσουν χαλαρός, είδες τους κριτές και φοβήθηκες κάτι ή σκέφτεσαι μόνο το τραγούδι? Δεν ήμουν χαλαρός. Είχα ζητήσει και από τον χορογράφο μας, αν γινόταν στο δεύτερο κομμάτι, να μην ερχόμουν τόσο κοντά στην επιτροπή. Δηλαδή, εμένα αυτό με... Ξέρεις, όταν εισπράξει ένα αρνητικό βλέμμα ή να σου φανεί ένα αρνητικό, σε πειράζει. Δυστυχώς εμένα με πειράζει ακόμα. Θα ήθελα να είχα την εμπειρία και να μην... να κοιτάω και να μην κοιτάω στην ουσία. Δεν σκεφτόμουν όμορφα πράγματα. Ένιωθα άβολα. Αυτό που είπα είναι αλήθεια. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα άβολα αυτή τη σκηνή. Γενικά την ένιωθα σαν το σπίτι μου. Αλλά ένιωσα πολύ αμήχανα. Όλα όσα είπα, νομίζω ότι από την αρχή ήταν πολύ σαφή. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν, σε καμία περίπτωση. Αν άλλαζα κάποια λέξη, ίσως άλλαζα το προσχεδιασμένο. Προετοιμασμένο. Το... Ή προετοιμασμένο. Θα βάζα προκατελημένος απέναντί μου. Αυτή θα βάζα τότε. Αλλά ήταν πολύ ξεκάθαρο όσα είπα. Δεν ήρθα για να κρίνω κάποιον. Η ερώτησή σου νομίζω το ξέρεις και εσύ ήταν πώς σου φαίνεται η κριτική που ασκείται στους συμπαίκτες σου. Και είπα αυτό που πίστευα. Τώρα, αν τη βαθμολογία μπορεί να την έβαζα 6 και 1, ας πούμε, ή 5 και 2, θεωρώ ότι όχι η κριτική επιτροπή, να το πω, ξέρεις, για να το. Όχι η κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή για μένα είναι άνθρωποι που τους γουστάρω με χίλια, ό,τι και αν έγινε πάνω στη σκηνή. Εμένα είναι άνθρωποι που τους συμπαθώ πάρα πολύ. Και τους θαυμάζω κιόλας. Δεν πιστεύω βασικά ότι ο Γιώργος ήθελε να πει αυτά τα πράγματα που είπε. Τα είπε κακώς, με κακό λόγο, αλλά νομίζω ότι θέλει να πει άλλα. Πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι αρκετά πιο σεμνός από ό,τι φάνηκε σήμερα. Και γι' αυτό κράτησε και μία στάση ως τρίτη έξω από αυτό που έγινε, γιατί το έχω περάσει, όχι με τον ίδιο τρόπο εννοείται, αλλά ξέρω ότι το άγχος της κάμερας μπορεί να σου δημιουργήσει διάφορα προβλήματα και σαν προτάρης δίνει ένα ελαφρυντικό. Λοιπόν, νομίζω, δηλαδή είναι λίγο μπέρδεμα. Ο Γιώργος, θέλω να πιστεύω ότι δεν ήθελε τόσο πολύ να το κάνει αυτό. Αυτό σου το υπογράφω με 5 χέρια. Αλλά το συνεχίζει και δεν φταίει μετά και ο Κωστόπουλος όπως το απάντησε. Κοίτα, είπε. Καταρχάς, επειδή ξεκινήσει από την Τρίτη, έτσι, την Τρίτη όλο το θέμα αντιδράσεις, ναι. Μίλησε ζωντανά και στο Κουσκούς, έδωσε τις απαντήσεις του, μίλησε και πάνω στη σκηνή, μετά ξαναμιλήσαμε και μαζί, τα ξανάπαμε χθες, είδαμε ένα απόσπασμα. Δεν ήθελε να προσβάλλει, δεν ήθελε να δυναμητήσει, ήταν στον ενθουσιασμό, του είπε κάποια πράγματα, τα πήρε πίσω, τα διόρθωσε, τώρα... Εντάξει, και βρήκε και ένα σύμμαχο δυνατό στο πλευρό του, την Έλλη Κοκκίνου, η οποία είπε ότι ξέρω και από ό,τι έχω καταλάβει τόσο καιρό, είναι αρκετά πιο σεμνός από ό,τι φαίνεται. Αλλά όντως και η τηλεόραση, επειδή είναι μεγάλη και η κάμερα, μεγάλη εκδιδόμενη γυναίκα, όπως είπε ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, έχει τον τρόπο αυτό για κάποιον που το βλέπει να δημιουργεί μια εντύπωση. Αυτό που του ζήτησε ουσιαστικά είναι να είναι λίγο πιο. Συσσεμνός. Χαμηλών τόνων. Μέσα στην αφέλειά του πάντως, γιατί αυτό βλέπουμε. Κάνει τα πράγματα με κάθε δήλωσή του χειρότερα. Δηλαδή από εκεί που το μάζεψε εν μέρη, βλέπουμε εδώ λέει στο Λάμπρο ότι. Εγώ ζήτησα να είμαι μακριά από την Κριτική Επιτροπή, δηλαδή δεν ξέρει τι θα συζητηθεί και αυτό και ότι χειροτερεύει τα πράγματα και το ξύνει ακόμα περισσότερο. Γιατί ζήτησε να είμαι μακριά από την Επιτροπή? Για να μην έχει το αρνητικό βλέμμα, μην δει κάποιο βλέμμα και πέρα. Και το λέει την Επιτροπή αρνητική. Και το λέει. Φοβόταν ότι θα έβλεπε ένα βλέμμα το οποίο θα ήταν κάπως και θα τον επηρέαζε στην ερμηνεία.